Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την ΚΕΒΕ για αυτή την πρόσκληση, ιδιαίτερα στους επικεφαλείς αυτού του συνεδρίου, τον κύριο Μπομπότη και τον κύριο Κανονίδη. Μου δόθηκε ένα ευρύ θέμα, οπότε αναγκαστικά θα ανατρέξω έτσι ακροθυγώς, θα αναφέρω σε ορισμένα θέματα, περισσότερο για να καλύψω την ύλη παρά για να κάτι συγκεκριμένο να πω. Ήθελα να δηλώσω ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για αυτά που θα ακούσετε και να αρχίσω από αυτή την περίφημη μελέτη του Γκούλτ, που είναι όλη η μη επεμβατική. Οι μη επεμβατικές δοκιμασίες. Η στένωση σε μια στιφανή αρτηρία, η ροή σε ηρεμία, σε υψηλό βαθμό στένωσης υπάρχει ισχυμία το έμφραγμα και σε υπερεμία, σε κόπωση, σε αγκιδιοστολή αρχίζει να υστερεί η ισχυμία το πώς θα πρέπει να πάει το μυοκάρδιο, όπως στενώσεις 50, 60, 70% και πάνω. Αυτός ο λόγος είναι στιφανίας εφεδρείας και αυτές ακριβώς ελέγχουν με τις μη επεμβατικές δοκιμασίες, όπως παραδείγματος χάρη εδώ το σπέκ του μυοκαρδίου. Ένα έλλειμμα που υπάρχει στην κόπωση και δεν υπάρχει στην ηρεμία. Έλλειμμα στην κόπωση, γιατί βρισκόμαστε εδώ πέρα και οι στεφανίες εφεδρείες είναι μειωμένες και αυτό ακριβώς μπορούμε να απεικονίσουμε. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στην ιδανική μορφή αυτή η απεικόνιση συνδυάζεται με την δοκιμασία κοπόσεως. Δηλαδή, έχεις σε μία εξέταση, σε ένα πακέτο, δύο εξετάσεις. Αν μπορείς βέβαια να τις αξιοποιήσεις και τις δύο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό δεν γίνεται πάντοτε. Και επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι έχουμε τη στεφανή αγκιογραφία που τη θεωρούμε gold standard. Καλώς τη θεωρούμε, διότι είναι ένα επεμβατικό στοιχείο το οποίο χρειάζεται κάποιος να το ξέρει, την ανατομία, για να προχωρήσει για οτιδήποτε θέλει να κάνει στην καρδιά στα στεφανία παρέμβαση. Αλλά κοιτάξτε εδώ μια περίπτωση: η κόπωση είναι κάτω, ένα μικρό έλλειμμα στην κόπωση, δεν υπάρχει στην ηρεμία. Τα στεφανία είναι καθαρά, ο πρόσθετο κατιών. Αλλά όταν πάει κάποιο με το στεφανία οντόπλο, βλέπει το αθύρωμα. Όταν μετράει ροέ, βλέπει το CFR ότι είναι μειωμένο. Υπάρχει πραγματικά εδώ πέρα πρόβλημα. Απλά η στεφανιογραφία, η λουμινογραφία, πώ να την ονομάσουμε, βλέπουμε τον αυλό, η αυλογραφία, δεν είναι σε θέση να το δώσει. Βεβαίω, όλα τα αποτελέσματα που αναφέρονται μέχρι τώρα είναι με gold standard στεφανή αγκιογραφία, με όποια τέλεια και αν υπάρχει. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, ευαισθησία, ειδικότητα 89-74% σε μέσους όρους για το σπέκτρο μυοκαρδίου. Καλύτερα αποτελέσματα με τη αδενοσύνη έχουν αναφερθεί. Βέβαια, δεν είναι μόνο η αγκιδιαστολή που πετυχαίνει κάποιος με την αδενοσύνη που είναι πάντα μέγιστη. Είναι συσσωρευμένη σε αυτές τις μελέτες και η εμπειρία τόσα χρόνια που υπάρχει, ώστε να ερμηνεύει κάποιος τα αποτελέσματα. Και επειδή η ειδικότητα είναι κάτι τεχνητό, πόσοι φυσιολογικούς ασθενείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Και κάποιοι από αυτούς που ψάχνουμε θα πάνε να στεφανογραφηθούν γιατί είναι υψηλότερο κινδύνου. Αλλιώς με ένα αρνητικό αποτέλεσμα του στέλνει κάποιος για στεφανογραφία. Πιστεύει ο καρδιολόγος ότι κάτι δεν του αρέσει, κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό τεχνητά φαίνεται να είναι μειωμένη και γι' αυτό το λόγο έχει εισαχθεί το normalcy rate. Ασθενείς με μικρή πιθανότητα στεφανίας νόσου, κάτω από 5%, πόσο τοις εκατό βρίσκουμε ότι είναι φυσιολογική. Έχουμε λοιπόν μια εξέταση που έχει ευαισθησία ειδικότητα περίπου στο 90%. Και σε σχέση με τους διάφορους stressors, τους διάφορους παράγοντες που χρησιμοποιούμε, όλοι λειτουργούν καλά. Θα ήθελα να τονίσω ότι η αγκιοδιαστολή είναι ένα σίγουρο, μια σίγουρη λύση και γι' αυτό πολλά τμήματα, θα έλεγα έτσι από τα μεγάλα που υπάρχουν παγκοσμίως, προτιμούν την αγκιοδιαστολή και φαίνεται εδώ πέρα, υπομέγιστη δοκιμασία κοπόσεως για διάφορους λόγους. Βλέπετε το έλλειμμα πρόσθετο πλάγιο ότι έχουμε κατώτερο, ηρεμία και όταν κάνουμε άγκυο διαστολή, βλέπετε ότι η έκταση της ισχυμίας που μπορεί να δει κάποιος είναι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει. Είναι αρκετά μεγαλύτερη. Σε σχέση με τις άλλες μεθόδους που ακούστηκαν, σε αυτό το τραπέζι δεν θα γενικεύσω. Να, το στεφανία OCT. Καλά, πολύ καλά νούμερα, αλλά αυτό είναι σαν συγκρίνεται με τον εαυτό του. Έτσι, είναι μια ανατομική μέθοδος με μια ανατομική μέθοδο. Είναι μια μικρή απάτη. Το CMR. Με δύο τρόπους βέβαια, τα ακούσαμε λίγο πριν, και με το βουταμίνι και με διάχυση μπορεί να προσεγγίσει την ισχυμία. Να το SPECT με τα νούμερα που είπαμε πριν και το PET, στο οποίο βεβαίως δεν θα αναφερθούμε και δεν είναι κάποια προοπτική λογική μπορεί να περιμένει κάποιος τουλάχιστον για την Ελλάδα. Πέρα από αυτά τα νούμερα όμως, και που δεν περιλαμβάνονται, άλλα στοιχεία είναι η δυνατότητα με το SPECT CT να κάνεις το διόρθωση για απορρόφηση ακτινοβολίας. Ένα κατώτερο τείχομα φαίνεται παθολογικό, επειδή υπάρχει αυξημένη απορρόφηση ακτινοβολίας και με διόρθωση. Τέτοια διόρθωση κάνουμε και εμείς στο τμήμα μας. Δεν είναι βέβαια διαδεδομένο, πρέπει να έχετε το κατάλληλο εξοπλισμό. Βλέπετε πώς αποκαθίσατε. Γι' αυτό ακριβώς η ειδικότητα που αναφέραμε και πριν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί με την διόρθωση απορρόφησης σε μεγάλο βαθμό να αποκατασταθεί. Όπως και το gating. Όταν
συνδυάζει την λήψη των δεδομένων σου σε συγχρονισμό με το ηλεκτροκαρδιογραφικό σήμα, έχει τη δυνατότητα να δει και την κινητικότητα. Η κινητικότητα μπορεί αμφίβολα περιστατικά να τα κατατάξει με μεγαλύτερη βεβαιότητα σε μια κατηγορία αρνητική ή θετική για έκθεση ισχυμίας. Βέβαια, αυτό γενικά ισχύει για ανθρώπους που δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία. Αν έχεις μεγάλη εμπειρία, είναι πολύ μικρότερο το όφελος. Και το πιο σημαντικό και ίσως και ένα υποκατάστητο της ατέλειας με την ειδικότητα είναι η προγνωστική αξία. Ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια ότι όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση της διαταραχής, τόσο μεγαλύτερος είναι ο ετήσιος κίνδυνος για ένα σημαντικό καρδιακό σύμπαμα, καρδιακό θάνατο, έμφραγμα μυοκαρδίου. Και λέμε ότι ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα έχει ένα κίνδυνο κάτω από 1% όσο του γενικού πληθυσμού. Ναι, μεν γενικά ισχύει, ειδικά όμως εξαρτάται και από τον ασθενή. Παραδείγματος χάρη, ένα ασθενής που έχει γνωστή στεφανία νόσου, έχει περάσει ένα έμφραγμα ή έχει ζαχαρό ή διαβήτη, δεν είναι χαμηλού κινδύνου το αρνητικό του αποτέλεσμα. Είναι ενδιάμεσος κίνδυνος και σε όλα αυτά τα πράγματα πρέπει κάποιος πάντα να υπολογίζει και τον εγγενή κίνδυνο από τους παράγοντες κινδύνου που υπάρχουν και ισχύουν για τον ασθενή. Όλα αυτά τα περί προγνωστικής αξίας δεν είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα, έχουν περάσει στην πράξη. Πολύ σύντομα λέω αυτή τη μελέτη, την παλιά του 2003, που περιλαμβάνει όμως περιστατικά μέχρι τις δεκαετίες του 90, μέχρι το 98-99, και που έχει δείξει ότι με έκταση ισχυμίας πάνω από 10%, με επαναγείωση είναι καλύτερη έκβαση, επεμβατική δηλαδή θεραπεία είναι καλύτερη έκβαση του ασθενής σε σχέση με φαρμακευτική αγωγή. Βέβαια, αυτά είναι παλιά δεδομένα. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Έχουμε το απόγευμα μια ακόμη ομιλία και θα είμαι εκτενέστερος. Απλά θέλω να τονίσω 2-3 πράγματα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν και όρια εμπιστοσύνης. Το 10% δεν είναι μία διχοτόμος τομή. Είναι μία, αν θέλετε, τάξη μεγέθους. Και παραδείγματος χάρη, να 10% η έκταση ισχυμίας που αναφερόμαστε πάνω και κάτω, μία διαβητική γυναίκα με 5% έκταση ισχυμίας έχει πιο αυξημένο κίνδυνο από ένα διαβητικό άντρα με 10% έκταση ισχυμίας. Και ένας υπέργυρος, 80 χρονών και πάνω, έχει ψηλότερο κίνδυνο από ένα νεότερο με μικρή έκταση ισχυμίας, από ένα νεότερο με μεγαλύτερη έκταση ισχυμίας. Πέρα από το 10% που έχει ταλανίσει πάρα πολύ και δυστυχώς στην κλινική πράξη έτσι εφαρμόζονται μονοκόμματα και δίνονται και νούμερα, θα πρέπει κάποιος να σκεφτεί γενικότερα τον ασθενή και όχι να μένει σε μια εξέταση. Επίσης, υπάρχουν τρεις μελέτες, σας δείχνω την πιο πρόσφατη της ΠΑΡΚ. Η σχέση κόστος αποτελεσματικότητας είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για το ΣΠΕΚΤ, πολύ πιο ευνοϊκή από τη CT αγγιογραφία και το PET, αλλά κοιτώντας και 2 χρόνια πέρα. Τα downstream cost, όχι μόνο πόσο κοστίζει η εξέταση, αλλά και τι σημαίνει αυτό για τις μετέπειτα διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπευτικές παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν. Όλα αυτά, πολλά χρόνια τώρα, έχουν καταφέρει, έχουν πείσει και στα guidelines, αμερικανικά και ευρωπαϊκά, έχει μπει το σπέκτρο μυοκαρδίου περίπου όπου υπάρχει στεφανία νόσους και ισχυμία. Δεν μπορώ τώρα να αναφερθώ σε κάθε τι ξεχωριστά, αλλά θα πω γενικά ότι class 1 σημαίνει έγινε αποδεκτό ότι γενικώς ωφελεί το ασθενής και level of evidence being δεν υπάρχουν προοπτικές στοιχειοποιημένες μελέτες, αλλά υπάρχει ικανή μαρτυρία ώστε να πείσει ότι αυτά τα πράγματα πραγματικά είναι class 1. Βεβαίως τώρα έχουμε τις καινούργιες κάμερες, οι οποίες έχουν διαφορετικό κρύσταλλο, CCT, έχουν καλύτερη ικανότητα, πιο ευαίσθητες, καλύτερη διακριτική ικανότητα. Επάνω μια εικόνα από τη συμβατική κάμερα, κάτω μια από αυτές τις κάμερες τις καινούργιες. Από κάθε άποψη εξαιρετικές, με μικρότερες δόσεις, πολύ καλύτερα αποτελέσματα, εξαιρετικά γρήγορα, σε 2 λεπτά έχεις μια απεικονιστική πλήρη μελέτη. Συγκριτικά με την συμβατική, την Anger, έχουν ελαφρώς καλύτερη ευαισθησία και πολύ καλύτερη ειδικότητα και εκείνο που δείχνει να μπορεί να γίνει, και μιλάμε για feasibility studies, γιατί δεν έχουμε κλινική πράξη, να μπορεί κάποιος να μετρήσει, να προσδιορίσει απόλυτη ροή στο μυοκάρδιο ή έναν δείκτη απόλυτης ροής στο μυοκάρδιο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να μετρήσεις στεφανίες, εφεδρίες. Και τι αποτέλεσμα, τι πλεονέκτημα έχει, δεν βλέπετε μια φυσιολογική μελέτη. Με τη συμβατική απεικόνηση, όπως λέμε, που μια περιοχή του μυοκαρδίου θεωρούμε εξ ορισμού φυσιολογική, αυτή που ματώνεται καλύτερα, ανεξάρτητα αν ισχυμεί και δεν το ξέρουμε αυτό. Και όποιοι σχετικοί περιορισμοί μπορεί να υπάρχουν. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση ενός μιας φυσιολογικής απεικόνησης, με μετρήσεις ροών και με μέτρηση των στεφανίων εφεδρίων, φαίνεται ότι και ο LID και η RCA πάσχουν. Η υβριδική απεικόνηση, η CT αγγιογραφία μαζί με το SPECT, να είναι καλή μέθοδος, αλλά αφορά
πολύ λίγους ασθενείς. Πολύ λίγοι θα ωφεληθούν και δεν είναι λογικό να έχεις ένα τέτοιο μηχάνημα υβριδικό για να το χρησιμοποιείς εκάστοτε. Και όπως επίσης δεν είναι λογικό να χρησιμοποιείς για κάθε ασθενή αυτή την υβριδική προσέγγιση με περιττή ακτινοβολία χωρίς να υπάρχει κάποιο όφελος. Με αυτή την έννοια, εγώ προσωπικά δεν θα πήγαινα σε υβριδική απεικόνηση να βάλω ένα τέτοιο μηχάνημα. Επειδή το θέμα έτσι μου δόθηκε για τα υπόλοιπα αφορά την καρδιακή λειτουργία, θα αναφερθώ σε αυτή ξεχωριστά. 4 μέθοδοι υπάρχουν στην πυρηνική ιατρική. Η πιο έτσι θεαματική και η πιο τελευταία είναι το gait SPECT, λήψη σε συγχρονισμού με το ηλεκτροκαρδιογραφικό σήμα. Εντυπωσιακό να το βλέπει κάποιος. Και βλέπει κάποιος, ας πούμε, λέμε, εκτός από την άρδευση και κινητικότητες κτλ. Βέβαια, την κινητικότητα εγώ θα ήθελα να την ξέρω σε τμήματα που δεν αρδεύονται, σε ελλείμματα εκεί. Εκεί πέρα, πώς να τη δω, αφού λείπει η πληροφορία. Υπάρχουν λοιπόν κάτι τεχνητές, θα έλεγα, προσομοιώσεις, οι οποίες δεν είναι σπουδαίας αξίας. Και υπάρχει και το ejection fraction που σου δίνει. Πολύ ωραία. Το ejection fraction λοιπόν αυτό είναι μια παλιά μελέτη δικά μας, σε σχέση με το ejection fraction που παίρνεις με την καλύτερη μελέτη που υπάρχει, τη ραδιοτοπική κυλιογραφία. Πολύ καλή συσχέτιση, μόνο η συσχέτιση δεν είναι και δοκιμασία συμφωνίας. Δεν θα προχωρήσω τώρα να κάνουμε στατιστική ανάλυση, αλλά θα πω παραδείγματος χάρη ένα 50% με gait SPECT, θα αντιστοιχεί πραγματικά σε ένα 50% με τη ραδιοτοπική κυλιογραφία. Αλλά έχουμε και τα όρια εμπιστοσύνης, όπως σε κάθε μέγεθος βιολογικό, πάντα υπάρχει όρια εμπιστοσύνης και διασπορά. Δεν είναι όλα σε ευθεία, δεν είναι διχοτόματα μεγέθη τα βιολογικά. Με τα όρια λοιπόν εμπιστοσύνης, αυτό το 50%, με 95% όρια εμπιστοσύνης, αντιστοιχεί περίπου 25 έως 75. Το 25 με πάει προς την πλευρά της μεταμόσχευσης καρδιάς, το 75 με πάει στη χόκα, με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, υπερθυροειδισμό. Ποιο τώρα είναι ακριβώς το νούμερο, και δεν είναι καν σαν τάξη μεγέθους κοντινό. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι απλά να κάνεις και να εντυπωσιάζεις και να βάζεις ένα νούμερο όπως γίνεται τώρα, βλέπω στην αγορά κυκλοφορούν. Νούμερα που είναι μάλλον από νούμερα. Ραδιοσφυρική κυλογραφία ισορροπίας. Επισημασμένα ερυθρά αιμοσφαίρια μέσα στο ενδακιακό δίκτυο. Βλέπετε και στις κοιλώτες της καρδιάς, αριστερή κοιλία, δεξιά κοιλία. Αυτή είναι η κλασική προβολή αριστερή λοξή πλάγια 45 μοιρών. Βέβαια υπάρχει και η πρόσθεια, υπάρχει και αριστερή πλάγια, ανάλογα τι θέλει κάποιος να μελετήσει. Αυτή η εξέταση συγκεκριμένη είναι τόσο καλή, ακόμη και το atrial kick, την κολπική συστολή. Αν παρατηρήσει κάποιος, μπορεί να την καταλάβει. Όλο αυτό που είδατε τελικά καταλήγει σε κάποια μετρήσιμα μεγέθη. Εδώ είναι η καμπύλη, όπως λέμε, ενεργότητας χρόνου ή όγκου χρόνου, η κλασική καμπύλη. Η παραγώγηση αυτής της καμπύλης είναι εδώ πέρα κάτω που εκφράζει τη μεταβολή του όγκου σε σχέση με τον χρόνο και παραδείγματος χάρη, κοιτάξτε εδώ πέρα τη διαστολική περίοδο, είναι το early και το atrial kick, τα E και τα A επάρματα, κάτι αντίστοιχο στη διαστολή. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος πολύ αξιόπιστα να μετρήσει το ejection fraction. Ό,τι και αν σημαίνει το ejection fraction, θεωρείται ότι είναι ίσως ο αντιπροσωπευτικότερος δείκτης της συστολικής λειτουργίας, της γενικότητας λειτουργίας της καρδιάς. Και βέβαια και ένα σωρό άλλες παράμετροι, άλλες με κάποια χρησιμότητα, άλλες με καμιά, απλά να δείχνουμε ότι κάτι γίνεται. Πολύ σημαντικές οι εικόνες φάσεις, face and amplitude, το amplitude δεν μπορώ να το μεταφράσω, τι είναι οι εικόνες φάσεις, σε κάθε pixel, σε κάθε μικρό κουτάκι εδώ πέρα από την λήψη των δεδομένων υπάρχει μια ανάλογη διακύμαση της ενεργότητας. Υπάρχει μια ανάλογη καμπύλη με μια φουριέ ανάλυση, μια προσομοίωση φουριέ. Μπορεί κάποιος να βρει, να προσδιορίσει στον άξονα τοχή που βρίσκεται η φάση σε 360 μοίρες σε σχέση ας πούμε με το έπαρμα R, πόσο νωρίς ή πόσο αργά είναι. Και αυτό σε αυτήν την περίπτωση αριστερή κοιλία βλέπει κάποιος ένα κομμάτι της καρδιάς που είναι σε διαφορετική φάση, σε χαρακτηριστικά διαφορετική φάση, πρόκειται για ένα μεγάλο ανέβρισμα. Βέβαια, τόσο μεγάλο και με υπερήχους το βρίσκεις, αλλά σε μικρότερα ανεβρίσματα που ενδεχομένως με τους υπερήχους έχεις πρόβλημα, εδώ πέρα υπάρχει μια σίγουρη μέθοδος αντικειμενικά να μπορείς να είσαι πιο βέβαιος για αυτό που γίνεται. Εκεί όμως που φαίνεται το πράγμα να πηγαίνει πολύ παραπέρα, είναι στο δυσυγχρονισμό. Μια περίπτωση αριστερής κοιλίας, δεξιάς κοιλίας. Βλέπετε εδώ πέρα με φάση ότι υπάρχει δυσυγχρονισμός, υπάρχει καθυστέρηση φάση σημαντική στην περιοχή του μεσοκοιλικού διαφράγματος μέχρι κάτω. Και εδώ πέρα πάλι μια ανάλογη περίπτωση, δεν υπάρχει αυτό εδώ το πράγμα. Και στις δύο περιπτώσεις είναι μια από μελέτη που έχει γίνει μελέτη επανασυγχρονισμού. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι όπου υπάρχει ο δυσυγχρονισμός, ο μηχανικός δυσυγχρονισμός, όπως μπορεί κάποιος να προσδιορίσει με την κοιλιογραφία, μηχανικός, όχι του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, όπου υπάρχει λοιπόν ο μηχανικός με CRT,
με resynchronization, συγγνώμη, διαφεύγει τώρα η λέξη, με επανασυγχρονισμό, τα αποτελέσματα, η έκβαση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση από το να μην βάλει κάποιος τον ανθικελικό βηματοδότη. Αντιθέτως, όταν δεν υπάρχει αυτός ο μηχανικός δυσυγχρονισμός, η τοποθέτηση του ανθικυλιακού είναι αδιάφορη. Βέβαια, αυτό δεν έχει περάσει στην κλινική πράξη, η μελέτη που σας έδειξα είναι αναδρομική. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε σχέση με τους περίχους, τα όρια εμπιστοσύνης, η επανελειψιμότητα, το κάνω και το ξανακάνω, ή την εξέταση, είτε ξαναεξετάζω τον ασθενή. Εδώ πέρα είναι όρια επανελειψιμότητας, είναι στην αναπαραγωγημότητα. Δύο διαφορετικές εξετάσεις. Είναι πολύ ευρύτερα με τους υπερήχους, με τα διάφορα, τις αρμονικές κτλ., με τα μέσα αντίθεσης, σε σχέση με την ραδιοσφυγική κυλιογραφία. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρείται τόσο καλή εξέταση, αναπαραγώγημη, και είναι εξέταση εκλογής. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, στην κλινική πράξη έχει μείνει μόνο η καρδιοτοξικότητα και κάποιες ειδικές περιπτώσεις, ίσως καρδιακής ανεπάρκειας, αν το υπέρχο δεν είναι τόσο ικανοποιητικό. Και τελειώνοντας, σε σχέση με το CMR που θεωρείται gold standard της λειτουργίας της καρδιάς. Αυτά δεν είναι ακριβώς έτσι. Το έχουν ονομάσει ίσως για άλλους λόγους. Να, ποια είναι τα όρια εμπιστοσύνης, η επανελειψιμότητα. Εδώ είναι και επανελειψιμότητα και αναπαραγωγημότητα σε σχέση με τη ραδιοσφυγή κυλιογραφία. Σε καταστάσεις συγγενών καρδιοπαθειών, όπου θεωρείται το CMR είναι το πεδίο, το προγνωστικό του πεδίο. Σε μια τέτοια λοιπόν περίπτωση κατάσταση βρέθηκε ότι η κυλιογραφία είναι καλύτερα, αλλά κοιτάξτε για το ejection fraction. Το CMR βέβαια έχει πολλή πληροφορία παραπάνω, σε δόση ανατομική, βαλβιδική κτλ. Και ασφαλώς είναι μια εξέταση πολύ ανώτερη συνολικά αν θέλει να προσεγγίσει τον ασθενή. Εκτός από την αριστερή κυρία που μπορεί να έχει δυσμενή πρόγνωση, το ejection fraction της αριστερής κοιλίας, μας ενδιαφέρει και το ejection fraction της δεξιάς κοιλίας. Και εδώ είναι που έρχεται η τομογραφική ραδιοσφυγική κυλιογραφία σε στους τρεις άξονες, δεν θα τους περιγράψω, βλέπετε ένα εκμαγείο τρισδιάστατο. Μέθοδος όχι τεχνικά εύκολη, μέθοδος όχι διαδεδομένη, μέθοδος που εμπορικά δεν είναι διαθέσιμα software. Και υπάρχουν διάφοροι λόγοι και σίγουρα δεν υπάρχει πλεονέκτημα να κάνει κάποιος αυτή τη μέθοδο για τη δεξιά κοιλία. Τη στιγμή που σε σχέση με το MRI, που είναι μια καλή μέθοδος για τη δεξιά κοιλία, βλέπετε εδώ πέρα τη συσχέτιση. Δεν είναι μέθοδος συμφωνίας, είναι συσχέτιση. Τι να κάνουμε, η στατιστική τους δεν είναι καλή, αλλά και με αυτή τη διασπορά καταλαβαίνει ότι με την τομογραφική κυλιογραφία τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά σε σχέση με την planner, αυτή την αρχική που δείξαμε, που βλέπετε ακόμη και η συσχέτιση είναι πιο στενή. Η διασπορά της είναι πιο μικρή. Πράγμα που μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι η συμφωνία είναι πολύ καλύτερη. Και επειδή αναφερθήκαμε στην δεξιά κοιλία, η μέθοδος εκλογής είναι η first pass, η αγιογραφία πρώτης διόδου. Δυστυχώς πέρασε μια φορά, αυτό που είδατε 3 δευτερόλεπτα είναι 30 δευτερόλεπτα. Με ανάλυση αυτής της ακολουθίας που βλέπετε, μπορεί κάποιος να προσδιορίσει πολύ καλύτερα το ejection fraction της δεξιάς κοιλίας και να έχει σίγουρα μια έγκυρη προσέγγιση. Μόνο αυτή η εξέταση δεν είναι πλέον διαδεδομένη, έχει αποσυρθεί. Εγώ προσωπικά, ενώ κάποτε την έκανα, δεν θα ήθελα να μπλέξω, διότι ό,τι δεν κάνεις ξεχνιέται, δεν έχεις εμπειρία. Και αυτό είναι και διεθνώς συμβαίνει αυτό. Δεξιά κοιλία πλέον τη στιγμή υπάρχει καλή υπέρηχη και υπάρχει και το MRI από πίσω, δεν ανάγκη να κάθεσαι να παιδεύεσαι με τέτοιου είδους δοκιμασίες. Έχει κάποια αξία, αλλά ας πούμε σε πνευμονοπάθειες. Αυτό το έβαλα σε περίπτωση που το προηγούμενο δεν έπαιζε, δεν ήξερα γιατί δεν συμπατώ, δίνει την ακολουθία. Στο σημείο αυτό ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Thank you.